Λοιπόν, εδώ είμαστε, τέταρτο μέρος εκπομπής, ένα τέταρτο μέρος το οποίο θα το αφιερώσουμε βέβαια σε σημαντικές δράσεις και πρωτοβουλίες. Δίπλα μου έχω τον κύριο Άρη Μαρκάκη, Γενικό Διευθυντή Junior Academy, Χερονάσιος Σχολή Ανδρέας Γιαννόπουλος. Κύριε Μαρκάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Νίκο μου, τιμή και χαρά που βρίσκομαι απόψε μαζί σου. Έχουμε να πούμε και να πραγματοποιήσουμε και ζωντανές συνδέσεις, η αλήθεια είναι. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις, δεν μας δίνεται καθημερινά η ευκαιρία να συνδεθούμε με Αρκιούς αλλά και με Κίναρο. Το πήρες πάνω σου, μιλάμε στον Ενικό, δεν ξέρω τώρα, έκανες στην αρχή, δεν μπορώ να συνεχίσω στον πληθυντικό. Στον Ενικό, καθώς γνωριζόμαστε. Λοιπόν, οι δράσεις προσφοράς και αλληλεγγύης, εγώ θα πω ότι είναι συνώνυμο μιας γενικότερης φιλοσοφίας του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου Junior Academy Χερονάσιος Σχολή Ανδρέας Γιαννόπουλος. Όλες αυτές οι ξεχωριστές κινήσεις, πρωτοβουλίες στα ταξίδια, κινήσεις προσφοράς στον συνάνθρωπο, έχουν ως κατά κάποιο τρόπο απαρχή δικές σου πρωτοβουλίες, δικές σου κινήσεις. Και θέλω να σε ρωτήσω, τα ερεθίσματα, η αφορμή, ποια ήταν? Νίκο μου, θεωρώ ότι είναι κάτι που πάντα υπήρχε μέσα μου, η προσφορά και η ευαισθητοποίηση για τον συνάνθρωπο και την κοινωνία. Ένας τρόπος σκέψης, ένας τρόπος ζωής που θεωρώ ότι είναι απόλυτα πλέον συνυφασμένος με τον εαυτό μου. Όπως απόλυτα πιστεύω ότι μέσα από όλη αυτή την πορεία προσφοράς είναι πολύ περισσότερα αυτά που παίρνω παρά από αυτά που δίνουμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και όταν εννοώ είναι πολύ περισσότερα αυτά που παίρνω, εννοώ πάντα τα συναισθήματα, η αγάπη, η γνωριμία και το δέσιμο με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και έχεις δημιουργήσει και μια πολύ δυνατή ομάδα, ξέρεις, υπάρχει ένας ηγέτης εντός εισαγωγικών, ξέρω δεν σε αρέσουν αυτές οι εκφράσεις, ωστόσο έχεις δημιουργήσει μια ομάδα που σε ακολουθεί, είναι από πίσω σου. Έχει την ίδια φιλοσοφία με σένα. Νομίζω είναι παιδιά τα οποία εκφράζονται και αυτά απόλυτα μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Και γι' αυτό είμαστε, όπως το λες, δεμένοι και γίνονται όλες αυτές οι δράσεις που γίνονται. Είναι αυτό το οικογενειακό κλίμα που σου αρέσει να χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη, έτσι, αυτή την έκφραση. Όχι, δεν μου αρέσει να το χρησιμοποιώ μόνο. Πιστεύω ότι όντως είμαστε έτσι, όντως είμαστε οικογένεια. Με τα καλά μας και με τα κακά μας. Αλλά όντως υπάρχει αυτό στον χώρο του σχολείου. Και έτσι πορευόμαστε, δεμένοι, αγαπημένοι, σαν οικογένεια. Επιχειρείς μια εξωστρέφεια. Δεν μένεις στα όρια ενός ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, ενός σχολείου, πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το πηγαίνεις και λίγο παραπέρα. Βγαίνεις και προς τα έξω. Έτσι, θεωρώ είναι σημαντικό όπου υπάρχει ανάγκη να προσφέρουμε και πάνω απ' όλα να δείχνουμε το δρόμο και στα παιδιά μας. Γι' αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακριβώς, μιλάμε για παιδεία. Μία παιδεία οδηγική, μία παιδεία στην καθημερινότητα. Όλα ξεκινά από αυτές τις μικρές ηλικίες. Έτσι. Οι βάσεις δίδονται και το γνωρίζεις καλύτερα από τον καθένα. Έτσι ακριβώς είναι. Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό και πραγματικά αποτελεί στόχο του σχολείου να προάγουμε την έννοια της προσφοράς στα παιδιά μας και να τα κρατάμε συνεχώς σε εγρήγορση όσον αφορά την προσφορά και την αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο. Θα πάει ένα παιδάκι, ξέρω εγώ, δημοτικού να δώσει μια τσάντα φαγητό σε μια απομακρυσμένη περιοχή. Αυτή η εικόνα, αυτή η κίνηση δεν θα μείνει στο νου του, στην καρδιά του για μια ολόκληρη ζωή? Απόλυτα. Απόλυτα θα μείνει, θα το ακολουθεί για το υπόλοιπο της ζωής του και θα του δείξει το πιο σημαντικό, το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει στη ζωή του. Λοιπόν, βλέπουμε χαρακτηριστικά πλάνα. Εμείς θα ταξιδέψουμε, θα πάμε στους Αρκιούς, θα πάμε στην Κίναρο και θα φτάσουμε μέχρι και την Κένια. Προτείνω να τα βάλουμε σε μία σειρά. Να τα βάλουμε σε μία σειρά. Το ταξίδι στους Αρκιούς, έχω σημειώσει εδώ, έχω σημειώσεις, 13 Σεπτεμβρίου του 2021. Σωστά. Είναι το τελευταίο ταξίδι που πραγματοποιήθηκε. Εγώ τώρα τα παίρνω ανάποδα τώρα. Κάνω, ξέρεις, από το τέλος ξεκινάω. Όπως θέλεις. Για να είναι πρόσφατες οι μνήμες. Εκεί πήγες μόνος. Ναι. Ο λόγος που πήγε στους Αρκιούς, η Αρκή να πω ότι είναι ένα νησάκι ανάμεσα σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, διόρθωσέ με. Σωστά. Απόλυτα σωστά. Ναι. Είναι ένα κρητικό νησί, ναι, δίπλα στην Τουρκία, με 30 κατοίκους, τους καλοκαιρινούς μήνες. Τους χειμερινούς μήνες καμιά φορά πέφτει ο αριθμός, έχει φτάσει και μέχρι 9 κατοίκους το χειμώνα.
Η σχέση μου με αυτό το νησί ξεκίνησε μέσω της Μαρίας Τσιαλέρας, της δασκάλας του Δημοτικού Σχολείου του νησιού. Ναι. Αρχικά μέσω του διαδικτύου, εν συνεχεία τηλεφωνικός, με κατακλείδα το ταξίδι που έκανα τώρα το Σεπτέμβρη, που τη συνάντησα από κοντά και όλο αυτό που έγινε στο Δημοτικό Σχολείο των Λοιπόν, Αρχαίων. Δωρεά υλικοτεχνικής υποδομής σχολικών ειδών σε μία περιοχή που θα πω και σε ανθρώπους που φυλάσσουν θερμοπύλες. Έτσι ακριβώς είναι, Νίκο. Δεν θα αναφερθώ αν υπονοτιά όσο έχει ξεχάσει. Ένα άλλο θέμα. Ωστόσο, βρέθηκες εκεί και σε υποδέχθηκαν, φαντάζομαι, αυτοί οι άνθρωποι. Εμένα με μια πολύ μεγάλη αγκαλιά. Με συγκίνησε καταρχάς η προσπάθεια της συγκεκριμένης δασκάλας. Μια δασκάλα που αγωνίστηκε με πάθος, με ήθος, με ανιδιοτελή αγάπη. Βλέπουμε και πλάνα από τον αγιασμό. Σε διακόπτω, συγγνώμη. Σωστά. Ναι, είναι ο αγιασμός που πραγματοποιήθηκε τώρα στην έναρξη του σχολικού έτους. Φέτος στο συγκεκριμένο δημοτικό σχολείο με δύο παιδάκια. Ναι. Ξαναλέω όμως ότι αυτό που εμένα με ώθησε να κάνω αυτό το ταξίδι και αυτό που εμένα με συγκίνησε πραγματικά ήταν η προσπάθεια όλων των προηγούμενων ετών που είχε πραγματοποιήσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ναι, ούτως ώστε να μπορέσει να παραμείνει ανοιχτό το συγκεκριμένο δημοτικό σχολείο. Και παρέμεινε ανοιχτό. Και παρέμεινε ανοιχτό. Παρόλο τις αντικσοότητες, κατάφερε αυτή η γυναίκα και φέτος να φέρει δύο μαθητές στο νησί και να παραμείνει το δημοτικό σχολείο ανοιχτό. Λοιπόν, Μαρία Τσιαλέρα. Μαρία Τσιαλέρα. Πάμε στην πρώτη ζωντανή σύνδεση της συζήτησης. Είναι μία από τις εκπλήξεις του τετάρτου μέρους. Αυτό σας είπα και πριν από λίγο. Η κυρία Μαρία Τσιαλέρα, εκπαιδευτικός, είναι μεταξύ των ανθρώπων, κύριε Μαρκάκη, Άρη, με συγχωρείς, που φιλούν θερμοπύλες. Φυλάσσουν θερμοπύλες. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Σωστά, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα. Λοιπόν. Δυστυχώς δεν σας βλέπω, δεν έχω εικόνα και. Σας βλέπουμε εμείς, να σας ευχαριστήσω πολύ. Πλέον τον Άρη τον Μαρκάκη τον θεωρείτε δικό σας άνθρωπο. Και γενικά όλη την ομάδα του Junior Academy. Μαρία μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε πια τώρα όμως, πώς το λένε, σε απόσταση δυστυχώς βρισκόμαστε, αλλά νιώσαμε μεγάλο δέσιμο και αγάπη ο ένας για τον άλλον. Και όταν γνωριστήκαμε δεν θέλαμε να αποχωριστούμε κιόλας τη συντροφιά ο ένας του άλλου. Δύσκολη απόφαση για ένα εκπαιδευτικό να βρεθεί σε αυτούς τους τόπους. Κοιτάξτε, για μένα δεν ήταν ποτέ τίποτα δύσκολο, γιατί το λειτουργήμά μας σε θέλει και σε τέτοιους τόπους, οπότε η πρώτη υπηξίδα μας είναι τα παιδιά. Εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα είναι σε πόλη, σε χωριά ή σε κάποιο κριτικό νησί απέναντι από τα μικρασιατικά παράλια. Λειτουργήμα. Αυτό το λειτουργήμα είναι η σωστή λέξη, η σωστή έκφραση. Και ένα πολύ μεγάλο μπράβο, κυρία Τσιαλέρα. Και πόσο ανάγκη έχουν αυτές οι ακριτικές περιοχές, αυτοί οι τόποι κινήσεις, σαν του Άρη του Μαρκάκη και της ομάδας του. Α, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μας τόνωσε το ηθικό. Καταρχήν είχαμε επικοινωνία μακρά, δηλαδή περίπου 4 μήνες, προτού συναντηθούμε, όπως είπατε, στις 13 του Σεπτέμβρη. Και το δέσιμο ήταν πάρα πολύ μεγάλο, η λαχτάρα να συναντηθούμε, όχι τόσο για τα υλικά που θα μας δόριζε ο κύριος Μαρκάκης και η Χερονάσιος σχολή, αλλά περισσότερο με άγγιξε το ενδιαφέρον. Για μένα ο κύριος Μαρκάκης και όλη η ομάδα του, που είναι μια οικογένεια και το πιστεύω αυτό, δεν είναι ένας άνθρωπος, είναι η Ελλάδα που θέλουμε. Είναι οι άνθρωποι που θέλουμε όλοι να έχουμε στο πλευρό μας. Και δεν θα πω την κλασική φράση, είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη καρδιά και σπουδαία προσφορά και εθελοντισμό, με πολύ σημαντικό έργο. Για μένα ο κύριος Μαρκάκης είναι μία καρδιά ολόκληρος με μορφή ανθρώπου. Λοιπόν, δεν μένει παρά αυτή η συνάντηση γενικά να επαναληφθεί, να τα ξαναπείτε από κοντά. Βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα από ένα ευλογημένο τόπο,
Τι και αν δεν υπάρχουν πολλοί κάτοικοι μόνιμοι, δεν ξέρω, οι μόνιμοι κάτοικοι, η κυρία Τσκιαλέρα, παράδεισος, πολύ σωστά, οι μόνιμοι κάτοικοι, ο αριθμός τους, στους αρχιούς. Είναι περίπου 35, όπως είπε και ο κύριος Μαρκάκης, περίπου 35. Και λοιπόν, μαθητές εκεί στο δημοτικό. Τώρα είναι δύο, ένα αγοράκι και ένα κορτσάκι. Είναι δύο, παραμένει ωστόσο ανοιχτό το δημοτικό και χάρη στις δικές σας πρωτοβουλίες και κινήσεις. Και σε πολύ καλή κατάσταση πλέον επισκευασμένο, ολοκένουργιο, μετά από ένα πολύ μεγάλο έργο που ανέλαβε η κυβέρνηση της αποκατάστασής του, της Κυριακής. Μάλιστα. Τι να πούμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Μακάρι να βρεθεί και ο Όμιλος, να βρεθούμε και η εκπομπή μας εκεί στους ευλογημένους αυτούς τους τόπους, να καταγράψουμε το ρεπορτάζ και να γυρίσουμε και μια ολόκληρη εκπομπή. Χαρά μας. Και εμείς θα το θέλαμε, θα χαρούμε πάρα πολύ και μας αρέσει που έχουμε τώρα τέτοιους δεσμούς αναπτύξει με την Κρήτη. Βέβαια. Αγαπάμε την Κρήτη πάρα πολύ. Εγώ ειδικά που είμαι και Θεσσαλονικιά, δεν ξέρω, από μικρό παιδί αυτό έλεγα, έχουμε κάποια ώρα τα νήματα που μας συνδέουν οι Θεσσαλονικείς με τους Κρητικούς. Μετά με τον κύριο Μαρκάκη, συγκινητικότατη προσφορά του και η προσέγγιση, δηλαδή εγώ δεν μπορώ να... Τα λόγια είναι φτωχά, δεν βρίσκω λέξη να περιγράψω τα συναισθήματα που ένιωθα όλο αυτό τον καιρό που συνομιλούσαμε και που έβλεπα πόση αγάπη πηγάζει από αυτόν τον άνθρωπο προς το σχολείο μας, προς το νησί μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ο καιρός εκεί στους Αρκιούς, στους Λειψούς, πώς είναι, χειμώνιασε? Έχουμε πλήρη άπνοια στα νησιά εδώ στο Βόρειο Συγκρότημα του Δεκανήσου. Πλήρη άπνοια, μεγάλα ποσοστά υγρασίας. Μάλιστα. Και μια γαλήνια θάλασσα. Αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και θέλω να σας στείλω μια ευχή, κύριε Παναγιωτόπουλε. Συγγνώμη. Θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλη την Κρήτη και ειδικά σε όλους τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται τόσο καιρό από τις σεισμικές δονήσεις. Έχετε δίκιο, έχετε και δίκιο. Και εύχομαι να σταματήσει γρήγορα αυτό το κακό. Έχετε δίκιο. Και τους εύχομαι καλή δύναμη. Είμαστε κοντά τους έστω και νοηρός. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη από ανθρώπους που κρατούν ψηλά. Μαρία μου, καλό βράδυ, να είσαι καλά. Που κρατούν ψηλά την ελληνική σημαία. Σας αγαπώ. Καληνύχτα, καλό βράδυ. Να είσαι καλά, Μαρία μου, να είσαι καλά. Τα φιλιά μας. Σας ευχαριστούμε. Και εγώ σας αγαπώ. Καληνύχτα. Λοιπόν, συνδεθήκαμε λοιπόν εκεί με την περιοχή, συγκινημένη βέβαια αρκετά η εκπαιδευτικός. Εγώ προτείνω να το τρέξουμε λίγο, έχουμε και την Κίναρο. Θέλω, Νίκο, να σταθούμε λίγο σε ένα σημείο που θεωρώ ότι είναι σημαντικό, στο οποίο αναφέρθηκε η Μαρία. Ναι. Η προσφορά δεν αποτελεί, για μένα τουλάχιστον, μονάχα υλική ή οικονομική στήριξη σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Η προσφορά αποτελεί για μένα σημάδι αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης και στήριξης αυτών των ανθρώπων. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτοί οι άνθρωποι, το πρώτο που θέλουν από όλους εμάς είναι αυτό. Την αγάπη μας, τη στήριξή μας και την αναγνώριση του έργου που παράγουν καθημερινά. Λοιπόν, να πάμε στην Κίναρο. Δεν ξέρω, βρεθήκατε και σε ένα, η ομάδα αυτή τη φορά, ναι, με συνεργάτες στην Κίναρο, σε ένα ευλογημένο τόπο, ένα ταξίδι με έντονα συναισθήματα και εκεί βρεθήκατε με την... Κυρία Ρινιό. Κυρία Ρινιό είναι το σωστό. Κυρία Ρινιό. Με την Κυρία Ρινιό λοιπόν. Το Junior Academy βρέθηκε στην περιοχή, η Κυρία Ρινιό βέβαια την οποία την έχουμε και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Να σας ακούσουμε την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα, τι κάνετε? Σας ευχαριστώ πολύ. Είχαμε μία τηλεφωνική επικοινωνία πριν από λίγες ημέρες. Μου λέει, δεν βγαίνω τηλεφωνικά γενικά σε κανάλια, σε μέσα. Για τον Άρη ωστόσο θα βγω. Σωστά τα λέω? Σωστά, σωστά. Κυρία Ρινιό μου, καλησπέρα. Τι κάνεις? Κυρία Ρινιό μου, μ' ακούς? Σε ακούω, σε ακούω. Τι κάνεις, είσαι καλά? Καλά είμαι, καλά είμαι. Σ' αγαπώ. Περιμένω. Πολύ πολύ. Σ' αγαπώ πολύ. Και εγώ, πολύ. Και εγώ το ίδιο. Αμοιβαία τα αισθήματα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Η μοναδική κάτοικος εκεί στο νησάκι. Ναι, Νίκο, είναι η μοναδική κάτοικος. Η μοναδική κάτοικος, σωστά, κύριε Ρινιό? Ναι, ναι, ναι. Πώς είναι η ζωή, η καθημερινότητα εκεί? Καλά είναι. Καλά είναι. Αισθάνεστε καθόλου μόνοι εκεί?
Φυλάτε θερμοπύλες, θα το ξαναπώ πάλι. Όταν είναι κακοκαιρία, μόνο έτσι δεν μου άρεσε. Αλλά όταν είναι και μπονάσα, δεν έχω πρόβλημα. Μάλιστα. Όταν βροντάει αστραφή, φοβάμαι. Η ασχολία σας εκεί με τι ασχολείστε? Με τα ζώα. Με την κτηνοτροφία, λοιπόν. Έχει Νίκο πάρα πολλά ζώα. Κατσίκες κυρίως. Ναι. Και έχει και σε ένα σημείο ψηλά πάνω στο βουνό κότες. Τι κρατάτε από την επαφή σας εκεί που ήρθατε και γνωρίσατε αυτούς τους ανθρώπους, τους εκπαιδευτικούς από το Ηράκλειο? Τι σας μένει? Ρωσέ. Από την επαφή που είχατε, που γνωρίσατε τον Άρη το Μαρκάκη και τους συνεργάτες του, τι θυμάστε? Και τι να μην θυμάμαι. Καλοί άνθρωποι, πολύ φιλικοί άνθρωποι, τι να πω, δεν μπορώ να πω, δεν έχω λόγια να πω. Βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα γαλαζοπράσινα τα νερά, βέβαια, μια περιοχή έτσι που μπορεί να μην γνωρίζει κατά κάποιο τρόπο τουριστική εδώ ανάπτυξη. Εδώ βλέπουμε το σημείο, Νίκο, που έχει τις κότες πάνω στο βουνό, πάνω στον Άγιο Γιώργη. Εγώ δεν βλέπω όμως. Θα σας το στείλουμε το βίντεο, κύριε Αρινιό. Θα σας στείλουμε, κύριε Αρινιό μου. Λοιπόν, χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και με το καλό να τα ξαναπούμε. Αμήν, αμήν. Εύχομαι γρήγορα. Και με το καλό να τα ξαναπούμε. Να, οι κότες που είπε ο Άρης, εδώ οι κότες, χαρακτηριστικά. Λοιπόν, εντάξει, είναι. Νίκο μου, ένας άνθρωπος. Εικόνες από μια άλλη εποχή, συναισθήματα θα πω εγώ, Άρη, και συμπεριφορές από μια άλλη εποχή. Ένας άνθρωπος που σηκώνει καθημερινά την ελληνική σημαία στο νησί, ένα κριτικό επίσης νησί, κοντά στην Τουρκία. Ναι. Γκρίζα ζώνη. Και ταυτόχρονα θεωρώ ότι ανυψώνει την ίδια μας τη χώρα. Και θέλω να σου πω ένα χαρακτηριστικό για να καταλάβεις γιατί άνθρωπο μιλάμε. Αρχές του Μάη νόσησε με κορονοϊό. Πάρα πολλοί φορείς μπήκαν στη διαδικασία να την πάρουν από το νησί, ούτως ώστε να είναι σε κάποιο μεγάλο νησί και να μπορεί να έχει, αν τυχόν χρειαστεί. Δεν το δέχτηκε. Τη δεδομένη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δεν το δέχτηκε. Και πιστή στις ιδέες, στις αξίες και στα ιδανικά της, παρέμεινε στο νησί με κίνδυνο να έχει υποτροπή η υγεία της και να πάμε στα χειρότερα. Γι' αυτό είπα στις περιφορές μιας άλλης εποχής. Για τέτοιους ανθρώπους μιλάμε και όπως είπε και η Μαρία, η Τσιαλέρα, αυτοί οι άνθρωποι είναι η Ελλάδα, Νίκο, που αγαπάμε. Λοιπόν, έχουμε 4 λεπτά, ξέρεις, ο τηλεοπτικός χρόνος περνά, έχουμε αφήσει την Κένια. Κένια, Αύγουστος 2019. Με συνεργάτες πάλι στην περιοχή. Για βάλε μας το κλίμα. Να δούμε και φωτογραφίες, συνεργάτες μου. Στην Κένια βρεθήκαμε λοιπόν τον Αύγουστο του 2019. Μετά από μια επαφή που είχαμε με τον Μητροπολίτη της Κένιας, τον κύριο Μακάριο, υιοθετήσαμε και ανακαινήσαμε ένα σχολείο 350 ορφανών παιδιών. Και από εκεί και στο εξής, βρισκόμαστε δίπλα τους. Βέβαια, ο κορονοϊός λίγο μας πήγε πίσω, Νίκο, σε όλη αυτή τη σχέση. Αλλά βρισκόμαστε δίπλα τους με τον οποιοδήποτε άλλο τρόπο και θεωρώ ότι όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα ξαναείμαστε εκεί να ξαναξεκινήσουμε αυτό το θεάρεστο έργο που ξεκινήσαμε και στην Κένια. Μάλιστα. Ξεχωριστή τόπη, όμορφη τόπη. Ναι. Άγριοι τόποι. Άγριοι τόποι. Ναι. Με τους ανθρώπους να ανεβαίνουν το δικό σου Γολγοθά για άλλους λόγους. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Καθημερινά. Από την υγεία, το νερό, τα τρόφιμα, μέχρι την εκπαίδευση και την καθημερινότητα. Πράγματα τα οποία εμείς θεωρούμε δεδομένα και οι άνθρωποι τα βλέπουν, δεν τα έχουν φανταστεί μάλλον καθόλου. Θέλω να σου πω όμως κάτι το οποίο εμείς που ζούμε σε αστικές περιοχές δεν το αντιλαμβανόμαστε. Τίποτα δεν είναι εύκολο όχι μόνο στην Κένια, ούτε στους Αρκιούς, ούτε στην Κίναρο. Σωστά. Τα αυτονόητα για μας. Εκεί είναι δυσκολίες στην καθημερινότητά τους. Από το φαγητό τους, από το νερό τους, από το οτιδήποτε για μας είναι αυτονόητο στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, η συνέχεια ποια είναι? Ο σχεδιασμός, το επόμενο ταξίδι, δεν ξέρω τι πάσα να κάνω. Τι ερώτηση να απευθύνω? Όπως σου είπα και στην αρχή, για μας και για μένα προσωπικά είναι τρόπο ζωής και τρόπο σκέψης. Προσφορά και αλληλεγγύη. Δεν έχω κάτι ανακοινώσιμο, αλλά δεν θα σταματήσουμε να είμαστε δίπλα στον συνάνθρωπο και δίπλα στην κοινωνία. Τα μαθήματα συνεχίζονται κανονικά στο εκπαιδευτήριο. Κανονικά. Έχετε κοινές υποδομές από ό,τι έχω ενημερωθεί. Κανονικά. Έχετε όμορφα πράγματα τα οποία θα παρουσιάσετε κάποια στιγμή. Ανδρέας Γιαννόπουλος, ένα όνομα βέβαια που μας εμπνέει, μας δίνει κουράγιο και μας δίνει όθηση
για νέα και όμορφα πράγματα. Μια ξεχωριστή σχέση για μας, το χαμόγελο του παιδιού, εδώ και 15 χρόνια, η οικογένειά μας και μεγάλη μας τιμή που κουβαλάμε το όνομα του μικρού Ανδρέα Γιαννόπουλου. Λοιπόν, με το καλό να τα ξαναπούμε. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Χαρά, να τιμή καλά, μας, Νίκο, όμορφες εικόνες. Και εγώ σε ευχαριστώ. Με το καλό να ξανασμίξουμε. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.